Ανεβάζει του τόνου η τοπική εκκλησία στα Χανιά με αφορμή το οικόπεδο φιλέτο 35 στρεμάτων στον Άγιο Ονούφριο Ακροτηρίου, μέρο κληροδοτήματο που το 2018 το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Κουνουπιδιανών παραχώρησε στον Δήμο Χανίων και πρόσφατα ανακάλεσε την αρχική του απόφαση. Μετά την δημοσιοποίηση τη εξέλιξη από τον Δήμο και τη χάραξη κοινή γραμμή από τι Δημοτικέ Παρατάξει, ο Μητροπολίτη Κιδονία και Αποκορώνου Δαμασκινό παρενέβη με επιστολή του προ τον Δήμαρχο Παναγιώτη Μανδυράκη σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφο. Κύριε Δήμαρχε, με την επιστολή σα δεν θα ήθελα να την χαρακτηρίσω. Μα διδάσκεται πώ θα διοικήσουμε την Ενωρία και τη Μητρόπολη προφανώ σύμφωνα με τη δική σα ερμηνεία και όχι την πρέπουσα. Σα λέμε λοιπόν ότι ό,τι πράξαμε ήταν νομιμότατο και αφού διαπιστώθηκε το ενδιαφέρον και πληροφορηθήκαμε την Διαθήκη, ρωτήσαμε εκ νέου την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μα είπε να μην προχωρήσουμε όπερ και αγένετο. Σημειωτέων ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε ενημερωθεί για την πρόθεση και το ενδεχόμενο πώληση με σκοπό να διατεθεί το τίμημα για του συγκεκριμένου φιλανθρωπικού σκοπού τη Διαθήκη και μάλιστα προπολών ετών. Μάλιστα, ο Μητροπολίτη Κιδονία και Αποκορώνου κατηγορεί τον Δήμο για μονομερή πληροφόρηση, αναφέρεται στην προσφορά τη τοπική εκκλησία και καλεί τον Δήμαρχο να ανακαλέσει δημοσίω τι φράσει περί παρανομιών και συνεργατών και να περιοριστεί στα όρια τη αρμοδιότητά του. Ο Δήμο Χανίων δεν είναι απέναντι με την τοπική εκκλησία. Η τοπική εκκλησία διαχρονικά έχει αποδείξει την προσφορά τη στο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε όμω απέναντι σε συγκεκριμένες αποφάσεις συγκεκριμένων λειτουργών της τοπικής μας Εκκλησίας. Αν και ο Δήμαρχο Χανίων επιχείρησε να κρατήσει χαμηλού τόνου, ο επικεφαλή τη τοπική εκκλησία του επιρρύπτει ευθύνε για τον χειρισμό τη υπόθεση. Λυπάμαι, κύριε Δήμαρχε, αλλά δυστυχώ χάνετε την ψυχραιμία σα και διατυπώνετε κάθε λογή προσβλητικά και αβάσιμα τα οποία σα εκθέτουν. Άμεση ήταν η απάντηση του Παναγιώτη Σιμανδυράκη. Θα συνεχίσουμε αδιαπραγμάτευτα την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντο με κάθε τρόπο και εναντί ουδήποτε. Αυτή είναι η θεσμική μα υποχρέωση. Είμαστε βέβαιοι ότι η πλευρά τη Εκκλησία θα επανακαθορίσει τη στάση τη και για μια ακόμα φορά θα αποδείξει έμπρακτα την κοινωνική τη προσφορά. Ο Δήμαρχο Χανίων δεν περιορίστηκε στη γραπτή δηλωσή του, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα απόρριτη επιστολή του προ τον Μητροπολίτη, με την οποία εξηγεί, επικαλούμενο συγκεκριμένα άρθρα και διατάξει του νόμου, ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια πώληση του ακινήτου. Κάνει δε γνωστό ότι με ενέργειε του πρωτοσύγγελου Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου 2010, η τοπική εκκλησία προέβησε ενέργειε πώληση του ακινήτου με σκοπό τη μεταβίβαση αυτού σε ιδιωτική εταιρεία και την αποκόμιση οικονομικού ωφέλου. Μάλιστα, λαμβάνοντα υπόψη τι προπαρασκευαστικές εργασίε πώληση, το εν λόγω ακίνητο πρόκειται να πωληθεί στο εξευτελιστικό τίμημα ύψου 150.000 ευρώ. Ο Παναγιώτης Σιμανδυράκη ούτε... καλεί τέλος τον Μητροπολίτη να ανακαλέσει την απόφαση παράνομης εκποίηση του ακίνητου, να διερευνήσει τι συνθήκε υπό τι οποίε ενήργησε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Κουνουπιδιανών και ο Πρωτοσύγκελος και να ολοκληρώσει τι διαδικασίε παραχώρηση στον Δήμο, ώστε ο τελευταίο να αξιοποιήσει το ακίνητο για κοινοφελεί σκοπούς.